Κυριακή, όπου έγινε ένα πανελλήνιο, μαζεύτηκαν από όλη την Ελλάδα και έβγαλαν κάποια αιτήματα να μοιράσουμε σε εσάς για να πάρετε κάποια ιδέα, ότι δεν ταυτιζόμαστε με αυτά. Ήδη έχουμε κάνει μια προεργασία στα δικά μας αιτήματα που είχαμε και πέρυσι, όπως γνωρίζετε αυτό το φυλάδιο. Θα τα συζητήσουμε, θα προσθέσουμε κάποια άλλα, θα αλλάξουμε και κάτι όπου θέλετε να προ... και θα βάσει το δυνητικό μας αιτήματα θα κινηθούμε. Ενημερωτικά σήμερα, σήμερα γίνεται μια συνάντηση στην Αθήνα από βουλευτές με τον κύριο Θεοχάρη σχετικά με την ουσία που αυτή την Τετάρτη για το φορολογικό. Ενδέχεται δηλαδή να έχουμε εξελίξεις. Την Τετάρτη επίσης το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον κύριο Τσαφτάρη που αντιπροσώπησε από την Αργολίδα. Έγινε μια μεγάλη κινητοποίηση στην Αργολίδα με θέματα την ακαρπία και τα σπεροειδείς, οι θάνατος ζημιώσεις. Και ενδέχεται να είναι και αντιπροσωπή από τη Θεσσαλία στο ραντεβού της Τετάρτης 2 το μεσημέρι. Εμείς θα ξεκινήσουμε αν θέλετε με τα αιτήματα, αλλά αυτό που ζητάμε από εσάς θέλουμε να έχουμε μεγάλη δύναμη, να συζητήσουμε πώς θα κινηθούμε για να μπορέσουμε να αντιπροσωπεύουμε τα δικά μας τα αιτήματα. Για το πώς θα κινηθούμε θα το συζητήσουμε μαζί. Τα βασικά αιτήματα όπως θα ξέρετε για μας είναι το ρεύμα, το πετρέλαιο, η φορολογία είναι αυτό που μας ξεσηκώνει και ειδικά ξεσηκώνει την Ελλάδα. Σήμερα βγαίνουν και στις ΣΕΡΕΣ. Σιγά σιγά αρχίζουν και δημιουργούνται το κλίμα. Η απόφαση τους είναι το Σάββατο να κινηθούν όλοι στην αγροτικά με δυναμικές κινητοποιήσεις. Ήδη οι Μακεδόνες πάνω θα κατεβάσουν και τρακτέρ στην αγροτικά. Αλλά κοιτάνε μαζικά να βγουν όλοι τη Δευτέρα. Απλώς δεν θέλουμε να επαναληφθεί το φιάσκο που έχει για μένα το περσινό. Καθίσαμε 22 μέρες στον δρόμο. Δεν κλείσανε ούτε ένα ραντεβού, φτάσανε την 22η μέρα να πάνε στην Αθήνα και να πούνε ότι δεν γίνεται τίποτα. Εμείς θέλουμε να κατεβάσουμε τον κόσμο και δεν να τον έχουμε έρευνα στον δρόμο για να πούμε ότι αυτά είναι τα αιτήματά μας, ζητάμε άμεση λύση. Γίνεται κάτι. Ξανακινητοποιούμαστε, ξαναδυναμώνουμε τα μπλόκα μας σε διαλλάγμα μορφή κινητοποιήσεων. Τις πολιτικές αυτές και τις τελευταίες που ακολουθεί τον μπλόκο της Θήκης του Μπούτας, εμάς δεν μας βρίσκουν σύμφωνος. Εμείς δεν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε ακόμη ποιος είναι ο μικρός αγρότης. Εμείς θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ποιος είναι ο ενεργός αγρότης. Αν η φορολογία θα είναι 40.000 ή αν θα είναι στις 10 ή στις 20, σας είπα, τα βιβλία έχει περάσει νόμο. Μας ενδιαφέρει ο φόρος, καθαρά. Μας ενδιαφέρει το ρεύμα, μας ενδιαφέρει το πετρέλαιο, μας ενδιαφέρει η αδιάθεση ποσότητα των προϊόντων που είναι στις αποθήκες, μας ενδιαφέρουν αυτά τα ζητήματα. Τα επιχείρημα όλα και τσουβαλάτα. Καταρχάς, σήμερα φαίνεται εδώ ότι έχουν έρθει άτομα τα οποία μέχρι τώρα ήδη εμφανιζόταν, ή νέα παιδιά, πολλά νέα παιδιά τα οποία τώρα φαίνονται στο παιχνίδι της αγωγιάς και φαίνεται ότι υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Πάει να πει ότι αυτό έχει μαζέψει το γάλα πολλούς. Πάει να πει ότι τα προβλήματα μεγαλώνουν, οξύνονται και η μαυρίλα είναι πολύ μεγαλύτερη αυτή που βλέπουμε. Το ζητούμενο λοιπόν είναι, εάν είμαστε διατεθειμένοι, να κάνουμε κάτι να διεκδικήσουμε. Εφόσον πρώτα κουβεντιάσουμε για τα αιτήματα, δούμε ποια είναι αυτά τα οποία κουνάνε περισσότερο, πώς μπορούν να τεθούν ούτως ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να βρούμε λύση και να μην είναι σε μια παράγραφο 15 αιτήματα τα οποία το ένα τρακάρει απάνω στο άλλο. Άρα το πρώτο το ερώτημα είναι να κουβεντιάσουμε τι απασχολεί του καθέναν και αυτό να καταγραφεί, εάν και εφόσον μέχρι τώρα τις προσπάθειες που έχουμε κάνει δεν έχει καταγραφεί. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον είναι να πούμε αν θα βγούμε, αν θα κινητοποιηθούμε και με ποια μορφή θα κινητοποιηθούμε. Και αυτό, όπως και τα προηγούμενα, είναι αν θα συνταυτιστούμε με όλους τους υπόλοιπους κατά βάση της Θεσσαλίας, γιατί έχουμε το φαινόμενο τα τελευταία χρόνια να ξεκινάνε κάποιες ομοσπονδίες. Πολύ νωρίς, από το φθινόπωρο, λογικά με υποτίθεται ότι κάνουν συγκεντρώσεις στα χωριά, ότι βάζουν θέματα, γράφουν ένα μπούσουλα και σας λέει «Μάγκες, θέλετε, πίσω από αυτά θα έρθετε». Όχι, δεν θέλουμε να έρθουμε πίσω από αυτά. Γιατί δεν θέλουμε να έρθουμε πίσω από αυτά. Γιατί είναι αντιφατικά και αντισυγκρουόμενα. Και σήμερα οι συνθήκες στην υπόλοιπη κοινωνία δεν ήταν όπως ήταν παλιά, που αν δεν είχαμε συμπαράσταση, τουλάχιστον είχαμε ανοχή. Να ξέρετε, φέτος οτιδήποτε θα κάνουμε, δεν θα έχουμε συμπαράσταση από κανέναν. Όλοι θα πέσουμε με σφάλι. Άρα τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να προσέξουμε τι θα γράψουμε στο χαρτί και πώς θα το διεκδικήσουμε. Να μην μπορεί κανένας να σε φτιάξει και να σε σκίζει και την ώρα και να σου λέει, κύριε, δεν ξέρεις να γράψουμε μια πρόταση. Τι είναι αυτά που μου λες. Γιατί για να πετύχεις, να πας να διαπραγματευτείς, πρέπει τον απέναντι που θα έχεις να τον κουλάς στον τοίχο με αυτά που θα του λες. Κάθε λογική του εργαλείου παραγωγής να φορολογείται. Το μέσο. Το
το μέσο του παραγωγού, το εργαλείο. Γιατί χωρίς κουρά δεν έχει εργαλείο. Να μειωθεί η τιμή του αγροτικού ρεύματος για τις ερχόμενες εκτάσεις. Εάν θα παραμείνει η τιμή της κιλοβατόρας στις σημερινές τιμές, σημαίνει εγκατάλειψη μεγάλου αριθμού ερευνητικών συστημάτων λόγω κόστου. Και το ξέρετε όλοι. Με αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής προϊόντων που κατά βάση έχουν εξαγωγικό προς τον τουρισμό. Να ισχύει το καθεστώς επιστροφής χώρου πετρελαίου με τους δείκτες αναστρέμα και ανακαλλιέργεια και να μην μειωθεί το συνολικό ποσό επιστροφής στα 108 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν 160 εκατομμύρια. Και το 108 ψηφίστηκε. Και ψηφίστηκε στον προϋπολογισμό του κονδύλου που πήγε 108 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει μείωση επιστροφής πάνω από 33. Άμεση πρωτοβουλία της κυβέρνησης τώρα τα αποκύματα. Γιατί αν είναι θεσμικά αλλά είναι οικονομικά. Άμεση πρωτοβουλία προς τις τράπεζες που ώστε να υποχρεωθούν να επανεκκινήσουν τη χρηματοδότηση δράσεων των αγροτών και κτηνοτρόφων πέρα από τα καλλιεργητικά δάνεια με μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα όπως ίσχυε παλιά με χαμηλά επιτόκια. Γιατί αλλιώς τι επένδυση, να κάνει κάποιος μια επένδυση, θα πάρει ένα μηχάνημα, να πάρει κάτι, να φτιάξει κάτι, μια καινούργια καλλιέργεια, να βοηθηθεί. Δεν υπάρχουν. Ήδη έχουν κλείσει στρόφιγγες όλες. Για ποιες τράπεζες, οι τράπεζες που ήταν δικές μας, που σώθηκαν με τα χρήματα που πληρώνουμε εμείς τώρα με τα μνημόνια και κάνουν την πολιτική τη δικιά τους. Σύνταξη στους αγρότες στα 62 ή νωρίτερα, εφόσον συμπληρώνουν 40 χρόνια ασφάλισης. Ισχύει για όλους τους άλλους κλάδους, δεν ισχύει για τους αγρότες. Ενεργός αγρότης να θεωρείται μόνο ο παραγωγός που αυτοκαλλιεργεί, που διαθέτει τα μηχανήματα για τις καλλιέργειες που δηλώνει. Αυτός να φέρει τις επιδοτήσεις. Το ακαλλιέργητο περιθώριο που υποχρεώνει η νέα ΚΑΠ να υπάρχει στα χωράφια, να ισχύσει στη χώρα μας στο ελάχιστο δυνατόν συμβατό με την ΚΑΠ. Γιατί δεν υπάρχει πολυτέλεια για την χώρα να υπάρχουν ακαλλιέργητες εκτάσεις. Άμα πάμε στο 7 ή στο 10 ή στο 12% που πιέζουν κάποιοι Γερμανοί οικολόγοι και συζητείται και δεν έχει αποφασιστεί, να έχει τα κοράκια σου και να είσαι υποχρεωμένο σε ένα ποσοστό να το αφήνει ακαλλιέργητο τελείω. Και ακόμα ένα, να μην υπακούν οι αγρότες στο καθεστώς των ελεύθερων επαγγελματιών. Γιατί δεν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά εξάρτητα αν με τα βιβλία προσπαθούν να τους θεωρήσουν έτσι. Γιατί με αυτόν τον τρόπο και φόρο επιδεδέματος πληρώνεις και αναγκαστικά θα σε πάνε στον ΟΑΕ, επί ουσίας θα καταργηθεί ο ΟΓΑ. Αυτά είναι κάποια από τα αιτήματα που νομίζω απασχολούν όλους. Από εκεί πέρα, πέστε κι άλλα, γράψτε συγκεκριμένα. Τετάρτη, θα πάρουν χάρη μάθη και να δει. Τετάρτη 11 η ώρα στα Πλατάνια.